11 το πρωί και στα καπί του Δημοχανίων έχει αρχίσει ο εφοδιασμό για τι κρύε ημέρε και νύχτε του επόμενου τριημέρου. Με τι θερμοκρασίε να φλερτάρουν στου 0 βαθμού Κελσίου, ο Δήμο Χανιών ανοίγει εκτάκτο από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τα κέντρα απασχόληση ηλικιωμένων, γνωστά και ω καπί, με σκοπό να φιλοξενήσουν του άστεγου τη πόλη. Πιο συγκεκριμένα τα καπί σε Σούδα και Νέα Χώρα θα παραμείνουν ανοιχτά από τι 8 το πρωί έω τι 8 το βράδυ, με εξαίρεση το καπί τη Πλάντζια, το οποίο θα λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου. Η αλήθεια είναι ότι μα βρήκε η μίδια. Ε, εν τούτης, ο Δήμος Χανίων είναι έτοιμος. Ε, έχουμε βρει έκτακτους χώρους καταφυγής για τους αστέγους ε, της ε, πόλης μας. Συγκεκριμένα, έχουμε ανοίξει το καπί της Πλάντζιας σε 24-ωρή βάση. Έχουμε ανοίξει το καπί της Νέας Χώρας 8 το πρωί με 8 το βράδυ, καθώς και το καπί της Σούδας πάλι 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Για να μην βρεθεί κανεί εκτεθειμένο στον παγετό, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έχει μεριμνήσει ώστε να προσφερθούν εδέσματα και ζεστά ροφήματα σε όσου επιλέξουν τα σημεία φιλοξενία σε θερμενόμενου χώρου, τηρώντα πιστά τα μέτρα υγιεινή και ασφάλεια λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθήκων. Στη Σπλάντζια μιλάμε για χωρητικότητα 5 έω 6 ανθρώπου. Στη Νέα Χώρα, που είναι μια δομή μεγάλη, το καπείται μεγάλο, μπορούμε να δεχτούμε έω 15 ανθρώπου. Και αντιστοίχω στη Σούδα είναι γύρω στου 6 με 7 ανθρώπους. Τον παχιανών το καπί δεν ανοίγει ακόμα. Εάν είμαστε σε ετοιμότητα, πολύ σωστά το είπατε, υπάρχει νέα χώρα που χωράει αρκετού και είναι κοντά πλησίων τη περιοχή. Εάν και εφόσον δούμε ότι υπάρχει η ανάγκη, θα ανοίξει και το καπί των Παχιανών. Η κυρία Ζερβουδάκη τέλο τόνισε ότι έχει έρθει σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ προκειμένου να ελεγχθούν με rapid test όσοι θελήσουν να απολαύσουν τι υπηρεσίε του χώρου καταφυγή του Δήμου εξαιτία τη κακοκαιρία.